Θα συνδεθούμε με το όμορφο νησί της Σκιάθου και το Σκιάθος Παλάς, όπου και φέτος φιλοξενεί τα παιδιά της Κιβωτού του κόσμου. Νίκο, καλησπέρα. Την Σκιάθο, καλησπέρα από το Σκιάθος Παλάς. Είμαστε αυτό τον υπέροχο χώρο, σε αυτό το επιβλητικό ξενοδοχείο εδώ στις Κουκουνεριές, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ μας προηγουμένως, φιλοξενεί τα παιδιά της Κιβωτού του κόσμου. 17 παιδιά με 5 συνοδούς βρίσκονται εδώ, μερικά από αυτά σήμερα, και γενικότερα βρίσκονται εδώ στο Σκιάθος Παλάς, που φιλοξενεί αποκλειστικά αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια όλες οι δραστηριότητες των παιδιών περνούν πρώτα από εδώ. Ένας σημαντικός σκοπός που πραγματοποιείται από το Σκιάθος Παλάς και τη διοίκηση των αδερφών Ντερβένη. Έχουμε όμως εδώ τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον κύριο Νίκο Πρέκα, που θα μας πει περισσότερα. Κύριε Πρέκα, δεν είναι μόνο μεγάλη αυτή η προσφορά, η κοινωνική προσφορά που κάνει το Σκιάθος Παλάς, είναι και πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά. Θέλουμε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Να ανακαλησπερίσουμε και τον καλεσμένο, τον κύριο Πρέκο, που είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Σκιάθος Παλάς, και συγχαρητήρια για τη δράση που φιλοξενείται 17 έτσι παιδιά και 6 συνοδούς. Ναι. Κύριε Πρέκα, έχετε τα συγχαρητήρια και από την Ελευθερία Τζανακούλη. Θέλουμε έτσι να μας μιλήσετε για αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιες κινήσεις είναι υποχρέωση. Και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων που μπορούν να βοηθήσουν. Το σημαντικό κομμάτι είναι ότι εάν όλοι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, είτε λέγεται παιδί, είτε λέγεται μια κατάσταση ανάγκης, είτε οτιδήποτε, και βοηθούσαν, νομίζω ότι η ζωή μας θα ήταν καλύτερη. Αυτό ότι πραγματοποιείτε τακτικά τέτοιες χορηγίες, θα λέγαμε, που υποστηρίζετε τέτοιες δραστηριότητες, θέλουμε να μας πείτε έτσι πού βρίσκετε τη δύναμη, γιατί βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, είναι η αλήθεια. Ο τουρισμός δεν είναι αυτός που ήταν τις προηγούμενες χρονιές, οπότε και οικονομικά ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. Η δύναμη είναι περισσότερο ψυχολογική. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι νομίζω ότι είναι τρόπο ζωής για την οικογένεια Ντερβένη. Εγώ δεν ανήκω στην οικογένεια Ντερβένη. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος ζωής της οικογένειας Ντερβένη. Παίρνει δύναμη από αυτό. Όπως εσείς γνωρίζετε, πολλές φορές γίνονται και πράγματα τα οποία δεν θέλουν να μαθευτούν προς τα έξω και δεν τα αφήνουμε να βγουν προς τα έξω. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τους δίνει δύναμη για να πάνε παρακάτω. Έτσι είναι, και πολλές φορές σας πιέζουμε να βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω για την υποστήριξη που προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο της Σκιάθου και γενικότερα της χώρας, γιατί όταν υποστηρίζετε παιδιά, νομίζουμε ότι υποστηρίζετε το μέλλον όλης της χώρας. Και θέλω να πω, Ελευθερία, ότι δεν είναι μόνο η προσφορά στα παιδιά εδώ του Σκιάθος Παλάς, έρχονται και άλλες δραστηριότητες που θα υποστηρίξει το Σκιάθος Παλάς, αλλά θα μιλήσουμε έτσι και για τον τουρισμό λίγο, μιας και έχουμε και το χρόνο, γιατί το Σκιάθος Παλάς είναι... να πούμε ότι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, πρόκειται να φιλοξενηθεί εδώ στο Σκιάθος Παλάς το συνέδριο των Παπαδιαμαντικών Σπουδών, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, πολύ σωστά, για άλλη μια φορά εδώ. Mm-hmm. Δυστυχώς αλλάξαμε τις ημερομηνίες, ενώ ήταν να γίνει τον Οκτώβριο, μεταφερθήκαμε και θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά για άλλη μια φορά θα γίνει στο ξενοδοχείο μας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που επίσης θα ταξιδέψει ολόκληρη την Ελλάδα. Άλλωστε, ο Παπαδιαμάντης δεν ταξιδεύει μόνο στην Ελλάδα, μας ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο. Κύριε Πρέκα, τα πράγματα πώς πηγαίνουν, πώς βαδίζουν τουριστικά? Είναι μια δύσκολη χρονιά, όπως είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους. Εμείς προσπαθούμε πάντα να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, όσο αυτό γίνεται. Οι πληρότητες είναι περίπου στο 50 με 60%, πάμε λίγο καλύτερα, λίγο αργότερα. Έρχονται κάποια νέα ότι πολύ πιθανά να ξεκινήσει και η Βρετανική αγορά, αργά ή γρήγορα, εννοώντας ή στο πολύ κοντινό μέλλον ή σε λίγο αργότερο, αλλά θα ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, και αυτή τη χρονιά. Αναφερόμαστε σε αυτήν την αγορά γιατί, όπως και εσείς γνωρίζετε, αυτή είναι η αγορά ουσιαστικά που τροφοδοτεί με το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών το νησί, οπότε πιστεύουμε ότι κάθε μέρα και καλύτερα. Ελευθερία, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις και εσύ από την πλευρά σου κάτι τον κύριο Πρέκα. Θέλω να μου πει ο κύριος Πρέκας, έχουν ξαναέρθει τα παιδιά, έχουν επισκεφτεί και πέρυσι το Σκιάθος Παλάς τα παιδιά της Κιβωτού του κόσμου, ή είναι η πρώτη χρονιά? Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά.
Είναι η δεύτερη χρονιά που επισκέπτονται τα παιδιά το Σκιάθος Παλάς και πολλά από αυτά ζήτησαν να ξανάρθουν στο νησί της Σκιάθου, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ η φιλοξενία, κυρίως του ξενοδοχείου, γιατί δεν μπορούμε βέβαια με την κάμερα να το αποδείξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουν εδώ στην πισίνα. Περνάνε ξέγνιαστα στις διακοπές τους και με τη συμβολή του Σκιάθος Παλάς αλλά και άλλων επιχειρηματιών και άλλων ανθρώπων που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και νομίζουμε ότι κάθε χρόνο θα θέλουν τα παιδιά να έρχονται και τα ίδια αλλά και διαφορετικά. Μάλιστα. Να δώσουμε όμως συγχαρητήρια και. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα περιμένουμε κάθε χρόνο. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η γενεοδορία σας. Να ευχαριστήσουμε και να πούμε και συγχαρητήρια εδώ από την τηλεόραση του Άστρα, τον κύριο Δημήτρη Περδικάρη, που έχει την ταβέρνα στις Κουκουναριές. Και σήμερα, λόγω του ότι είχε και γενέθλια, ο άνθρωπος έκανε, ας πούμε, το τραπέζι σε αυτά τα παιδιά. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρηματίες εδώ του νησιού, που πολλές φορές είναι και οι ίδιοι που υποστηρίζουν τέτοιες δραστηριότητες, δίνουν όλο τους το είναι, δίνουν την καρδιά τους πραγματικά για τη φιλοξενία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και όσων αγαπούν το νησί και το προβάλλουν προς τα έξω. Για τα παιδιά έχουμε μια ευαισθησία όλοι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Λαμπρά, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τους δύο και κάνετε και καμιά βουτιά για μας εκεί στο όμορφο νησί που είστε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Θα κάνουμε βουτιά και σας περιμένουμε ούτως ή άλλως το Σεπτέμβριο και μέχρι τότε όσες φορές θέλετε και επιθυμείτε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.